Φωτογράφηση, Τζέσι. Μέχρι να πεθάνεις πρέπει να κάνεις και μια τέχνη φωτογράφηση. Ναι. Νησάφι πια. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Ρήγας είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα με τον Δημήτρη, με τον Αποστόλου, και μας φωτογράφησε ο Καλφαμανόλης, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Εξαιρετικός. Και αγαπημένος μου φίλος. Φορούσαμε σεντόνια από εδώ και κάτω. Αυτό ήταν όλο γδυτό, αλλά εγώ επειδή είμαι ντάνα χρόνων, έβαλα το δάχτυλο εδώ και φαινόταν σαν να μην φοράω και σεντόνι. Αυτό, κατάλαβες. Και αρχίσαν όλοι, κυρία Παπουτσή, κάνα τη γυμνή φωτογράφηση. Πώς το αποφασίσατε. Πώς το αποφασίσατε. Παιδιά, μην τρελαθούμε, μην τρελαθούμε όμως. Και σε άλλα έχουμε ένα μποά, ένα στούλι, αλλά τρεις-τέσσερις κοπέλες φωτογραφηθήκανε, ναι, με το σουτιέν. Γιατί μου λέει ο Ρήγας Τζέσι, λέω αγάπη μου, είναι μικρές οι παλάμες μου, δεν χωράνε. Μα δεν είναι δυνατόν. Να μου λέει τώρα αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και οι γυμνές και τα πιάνανε. Ήτανε πολύ ωραία η φωτογράφηση. Έκανε πολύ μπαμ. Τζιζ, πολύ. Θα έκανες γυμνή φωτογράφηση ποτέ? Έχουν κάνει χειρότερες από μένα, δεν θα πω ονόματα. Μα δεν το λέω για αυτό. Τώρα όχι! Με έπνιξες. Από χρόνια μπορεί. Με έπνιξες, κακούργε. Τώρα.